Επιστρέψαμε στο γήπεδο του Αιγαίου. Οι δύο ομάδες έχουν πατήσει ήδη χορτάρι και ετοιμάζονται για την αναμέτρηση με την Παναχαϊκή να κατεβαίνει με τους εξής ποδοσφαιριστές: ο Σούλης κατά τα δοκάρια, Σωτηράκος, Λουπαρδέας και Μακρυδημήτρης. Θα είναι η τριπλέτα στην άμυνα. Υπάρχει μια αλλαγή στο σύστημα του Σοκράτη Φριδόπουλου. Αργυρόπουλος, Μουστακόπουλος, ανασταλτική μέση. Πολυχρόνης, Κωνσταντακόπουλος στα δύο άκρα. Θα έχουν όλη την πλευρά από ό,τι φαίνεται. Ελευθεριάδης πίσω από τους Κυνηγόπουλο και Μωράιτη. Αυτό είναι το σύστημα που επέλεξε ο τεχνικός της Παναχαϊκής και αυτή είναι η αναπληρωματική που διαθέτει. Έχει αρκετές απουσίες η Παναχαϊκή. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτές. Οι διαιτητές μαζί με τους αρχηγούς, ο κύριος Κορδολέβης. Είναι ο ρέφερι της συνάντησης. Και απ' την άλλη, ο Πανεγιάλιος με τον Τσάπαλο, κάτω το δοκάρια, Ρέλας και Μιλιώτης στα δύο άκρα της άμυνας, Βλάχος και Γαβριλίδης, δύο στόπερ, Γκούμας και Τζανουλίνος. Στην μεσαία γραμμή ως ανασταλτική μέση, Ζαφυράκης, Σκαρτσίλας στα δύο άκρα και ο Αγίουποφ με τον Σταματή. Οι δύο επιθετικοί, φαντάζομαι ένας θα έχει πιο ελεύθερο ρόλο από τον άλλο, θα μπορεί να κινείται και μακριά από την περιοχή και οι δύο πάντως έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δίνει έμφαση στην επίθεσή του ο προπονητής της ομάδας του Πανεγιαλίου. Άλλωστε πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο θέλει να πάρει πάση θυσία. Είναι μια βράβευση που γίνεται λίγο πριν από το παιχνίδι, αυτή την ώρα δηλαδή. Τιμούν τον Άρη Νικολόπουλο, έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο οποίος αγωνίστηκε στο Πανεγιάλιο από το 79 μέχρι το 88, 9 χρόνια εδώ, το βλέπετε. Αλλά και ένας διαφορετικής γενιάς ποδοσφαιριστής, ο Αποστόλης Δρακόπουλος, από το 98 μέχρι το 2006, φόρεσε τη φανέλα της ομάδας. Όπως στις περισσότερες στατικές φάσεις, ο Αργυρόπουλος με την Παναχαϊκή στο πρώτο δοκάρι. Πέρασε η μπάλα κεφαλιά στο δοκάρι από τον Μωραϊτη. Ο πρώτος σκόρερ της Παναχαϊκής. Και ενώ ζητούν κόρνερ οι παίκτες των φιλοξενούμενων, ξανά εδώ η φάση. Η μπάλα πέρασε. Ναι, ο κόρνερ με τον Αργυρόπουλο. Περνάει η μπάλα, καμία απάντηση εκεί από τους αμυντικούς του Πανεγιαλίου. Βρήκε τρόπο ο Σωτηράκος για να εκτελέσει, χωρίς πάντως να βρει στόχο. Ξανά η εκτέλεση, βλέπετε στην καρδιά της άμυνας, στην μικρή περιοχή, ο Σωτηράκος σημαδεύει απελπιστικά ψηλά για τον Οφριδόπουλο. Ο κόσμος δεν είναι πολύ εδώ στο Αίγιο, αλλά είναι σίγουρα εκδηλωτικός, τουλάχιστον στο πέταλο. Σωτηράκος γέμισε το γύρισμα, να τον γκολ για την Παναχαϊκή. Ο Ελευθεριάδης χτυπά και πάλι. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής της Παναχαϊκής στα τελευταία παιχνίδια, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και σήμερα καταφέρει να πατήσει περιοχή ερχόμενος από πίσω και να εκτελέσει με τη μία. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Τσάπαλο. Το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Ξανά η φάση, η εκτέλεση στον δεύτερο δοκάρι, το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων. Ελευθεριάδης με τη μία πιάνει το βολέ. Λίγοι τερματοφύλακες μπορούν να αντιδράσουν, ήταν εντελώς αφύλακτος. Ακόμα ένα λάθος από πλευράς γηπεδούχων στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αδελφοί από το Βάνα, εξωτερικό μεταδόσεων της ΕΡΤ και ο σκηνοθέτης μας ο Γιάννης Τζανετής. Αργυρόπουλος κρατάει και δίνει για τον Μωραΐτη με τη μία το γέμισμα από τον Κωνσταντακόπουλο. Νωρίτερα υπάρχει φάουλ και κακή αντίδραση από τον Ρέλα πάνω στον Μωραΐτη, ενώ βρίσκεται πεσμένος ο σεντερφόρ της Παναχαϊκής. Θα την ξαναδούμε τη φάση. Πολύ εκνευρισμένος ο δεξιός οπισθοφύλακας του Πανεγιαλίου. Εδώ ξανά κατεβάζει ο Μωραΐτης. Βρίσκει μπάλα και πόδια. Ο τρόπος που σηκώνει τα πόδια μετά ο Μωραΐτης εκνευρίζει τον Ρέλα. Γι' αυτό η αψημαχία. Όλα αυτά έγιναν μπροστά στον πάγκο της Παναχαϊκής. Σηκώθηκαν και κάποια αναπληρωματική. Αυτό για την αντίδραση αυτή του Ρέλα. Να χτυπήσει το Μωραΐτη ενώ είναι κάτω. Θέλει να συνδυαστεί με κάποιον συμπαίκτη του το γέμισμα για τον αρχηγό, τον Σκαρτσίλα, που κάνει τον κοντρόλ. Αλλά επιστρέφουν αρκετοί παίκτες της αντιπαλής ομάδας. Το σουτ με τη μία. Ο Αργυρόπουλος ετοιμάζεται
για να απευθεία σου τελικά. Η κόντρα με τη μία ευκαιρία μεγάλη με τον Ελευθερία. Δείτε πώς κινήθηκε στην καρδιά της άμυνας πριν καν καταλάβουν τι συμβαίνει οι γηπεδούχοι. Προσπαθεί να καλύψει ο Ζαφυράκης. Βγαίνει ο Σταματής, τσιμπά την μπάλα, αφήνει για τον Ζαφυράκη και γεμίζει την περιοχή. Ζαφυράκης περνάει. Τώρα θέλει να βγάλει μια σέντρα για τον Σταματή. Λίγο πιο μπροστά από εκεί που θα την ήθελε. Των γηπεδούχων. Στο 40, Αργυρόπουλος. Στο δεύτερο δοκάρι. Γέμισμα, κεφαλιά με τη μία από τον Μωραΐτη. Στο οριζόντιο δοκάρι. Νέα εκτέλεση. 2-0. Ο Αργυρόπουλος κατάφερε να πατήσει περιοχή αφού εκτέλεσε το κόρνερ και να γράψει το 2-0 για την Παναχαϊκή. Απολύτως δίκαια, οι φιλοξενούμενοι παράγουν διαρκώς ευκαιρίες. Δευτερόλεπτα νωρίτερα έχει σημαδέψει το δοκάρι ο Μωραΐτης με εντυπωσιακή κεφαλιά από την πάσα του Πλέγα. Παίζουν βόλεϊ μέσα στην περιοχή του Πανεγιάλιου και ολοκληρώνει ο Αργυρόπουλος εδώ ξανά. Κεφαλιά από τον Μωραΐτη, δεν μπορεί να αντιδράσει εκεί ο Τσάπαλος. Αλλά καταλήγει στο δοκάρι του, στη συνέχεια εντυπωσιακό βολέ με τη μία τον Αργυρόπουλο. Παναχαϊκή των πολλών απουσιών σήμερα, των δύο τραυματισμών και των δύο αναγκαστικών αλλαγών πριν συμπληρώσουμε 15 λεπτά, σκοράρει για δεύτερη φορά. Δείτε την κεφαλιά σταματής, τώρα κοντρολάρει, θέλει να σουτάρει με τη μία, βρήκε πεδίο δράσης, όμως η μπάλα περνάει out στο 42. Σταματής για πρώτη φορά φάνηκε απειλητικός. Το γέμισμα είναι για τον Ζαφυράκη. Αυτός μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Λίγο έλειψε να προλάβει. Ο Σούλης βγήκε και καθάρισε. Φαίνει ο Λουμπαρδέας, Ελευθεριάδης, Κυνηγόπουλος με τη μία το σουτ. Κατάφερε να απομακρύνει, έστω και αν ευνηδιάστηκε ο Τσάπαλος. Το κόρνερ είναι για την Παναχαϊκή. Στο 49. Ο Σκαρτσίλας έκανε την κίνηση. Τώρα μέσα στην περιοχή. Σε ένα σουτάρι με τη μία ο Σταματής. Μουστακόπουλος. Ωραίο τρίγωνο με Αργυρόπουλο και Μωραΐτη. Κυνηγόπουλος θα γυρίσει. Μωραΐτης κοντρολάρει και λίγο πριν φέρει την μπάλα μπροστά του για να εκτελέσει. Επέστρεψαν οι αμυντικοί. Καπνογόνα έχουν ανάψει στο πέταλο από τους φίλους των γηπεδούχων. Ο γηπεδούχος περιμένει να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα που επηρεάζει 100% τους ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα. Με τη μία η εκτέλεση από τον Χαρίτο, η μπάλα περνάει out. Περίμεναν μια σέντρα οι περισσότεροι. Ο Χαρίτος είχε εμπιστοσύνη στο αριστερό του πόδι, όμως η μπάλα δεν το έκανε. Το χατήρι να κατέβει εγκαίρως και να απειλήσει περισσότερο τον Σούλη. Δύο σήμερα, 38. Offside, Σταματής. Διαφωνεί. Ο Σταματής διαφωνεί και ο Αγιούποφ θα ήθελα να τη δω τη φάση αυτή. Δεν φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ η φάση. Έχω την αίσθηση ότι είναι, αν δεν με ξεγελά το μάτι μου, ότι είναι σε κανονική θέση ο παίκτης των γηπεδούχων. Χαρίτος, η εκτέλεση, κεφαλιά καλή ήταν αυτή από τον Σκαρτσίλα. Είχε απάντηση όμως ο Σούλης. Τέλεση με τη μία για την Παναχαϊκή. Εκεί όμως είναι πανέτοιμος για να απαντήσει ο Τσάπαλος και να μπλοκάρει την μπάλα. Την εικόνα. Σκαρτσίλας τώρα με πολλούς αντιπάλους. Οι κόντρες ευνοούν τον Κάναλς που μπαίνει στην περιοχή. Μαρκάρισμα, πέναλτι. Και νομίζω πως είναι 100% σωστή η απόφαση αυτή. Ο Αντωνακόπουλος πήγε να βρει την μπάλα, αλλά το tackling του ήταν καθυστερημένο. Ο Ισπανός έχει τσιμπήσει νωρίτερα. Ξανά. Ωραία η προσπάθεια απέναντι στον Πολυχρόνη. Στη συνέχεια, καθαρή ανατροπή πάνω στον παίκτη των γηπεδούχων. Ο Αντωνακόπουλος που είχε μπει αλλαγή βρίσκει τον Κάναλς. Το πέναλτι είναι γεγονός. Και αυτός που θα εκτελέσει είναι ο Σταματής. Σταματής και Σούλης. Σταματήσει η εκτέλεση στο κέντρο της εστίας. Ο Σούλης έπεσε στην δεξιά του πλευρά. Το 2-1 για τον Πανεγιάλιο και θα δούμε παιχνίδι για τα υπόλοιπα λεπτά.
κόντρα στη ροή του αγώνα, χωρίς να παράξει φάσεις, χωρίς να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Μια ενέργεια ατομική από τον Κάναλ σαν αρκετή για να κερδίσει το πέναλτι, το οποίο σωστά υπέδειξε ο Κορδολέμης. Η εκτέλεση στο κέντρο της εστίας από τον πρώτο σκόρερ, Παναγιάλιο Σταματής, φτάνει τα 4 τέρματα στο πρωτάθλημα. Στο 28 λεπτό, όπως ο Σακόπουλος κερδίζει. Θέλει να σουτάρει, με τη μία ο Βλάχος βάζει την κόντρα. Σουτ μακρινό από τον Αργυρόπουλο. Αρκετά κοντά στην εστία. Σακόπουλος δεν κάνει καλό γέμισμα για τον Αργυρόπουλο που έκανε κίνηση. Και τώρα ένα γέμισμα που μπορεί να φέρει προβλήματα στην Παναχαϊκή. Ο Σούλης το κεφάλι. Έχει την ευκαιρία για ένα τελείωμα καλό. Ο Γαβριλίδης δεν μπορεί να περάσει την μπάλα πάνω από τον Σούλη που ήταν μακριά από την εστία του. Είχαν καλύψει αρκετή παίκταση της Παναχαϊκής, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή. Περνάει μπάλα. Τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή Κορδολέμη. Μπήκε στο μάτς, ο Πανεγιάλιος δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Η Παναχαϊκή ήταν καλύτερη σήμερα, κινδύνεψε να έχει πρόβλημα στο τέλος, όταν ξανά βάλε με ένα πέναλτι που έκανε τον Ακόπουλος τους γηπεδούχους στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητά της, το βάθος που διαθέτει, αν θέλετε, σε σχέση με τους αντιπάλους του σήμερα, της έδωσαν μια πολύ σπουδαία νίκη που της δίνει την ευκαιρία να φτάσει στους 50 βαθμούς και να εδραιωθεί, όπως λέγαμε, στην τρίτη θέση. Τρίτη θέση που ίσως να σημαίνει αρκετά πράγματα για τη συνέχεια. Θέσετε σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία του παιχνιδιού μια πολύ, εικόνα, πολύ ωραία εικόνα. Μεταφέρω τώρα, πηγαίνουν οι παίκτες του Παναγιαλίου για να μιλήσουν με τους οπαδούς της ομάδας που δεν σταμάτησαν λεπτό να τους στηρίζουν. Απ' την άλλη, οι παίκτες της Παναχαϊκής ευχαριστούν με τον τρόπο τους, τους δικούς της φιλάθλους που έκαναν, η αλήθεια είναι, το μικρό ταξίδι για να φτάσουν ως εδώ, σε ένα γειτονικό ντέρμπι.